Συνεχίζονται οι αποκαλύψει για νέα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία ή φίλων τη Νέα Δημοκρατία που εμπλέκονται οι εταιρείε του σε χρυσέ δουλειέ με το δημόσιο που του αποφέρουν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, όπω στην περίπτωση του Ανδρέα Κουτούπη και του Ανδρέα Ροδάκου. Συγκεκριμένα την τελευταία τριετία έχουν εξασφαλίσει μέσω διαφόρων εταιρεών συμφερόντων του σχεδόν 420 συμβάσει αξία 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Αυτό αποδεικνύει πως η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει έναν κερδοφόρο κύκλο εργασιών για όλους τους φίλους και όχι μόνο για τους βουλευτές της. Μόνο που αυτός ο κύκλος εργασιών χρηματοδοτείται από τα χρήματα των φορολογουμένων, οι οποίοι διαβιούν με μισθούς στόχια των 600 ευρώ και μάλιστα έρχονται τα φαντς και τους παίρνουν τα σπίτια για μικρά χρέη. Την αποκάλυψη έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκη σε άρθρο του σε γνωστή στο σελίδα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, ο 49 ετών Ανδρέας Κουτούπης είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της ελεγκτικής εταιρείας και η Aner Governance Risk Compliance and Internal Audit Services. Στις εκλογές του 2019 συνέβαλε στην νίκη της Νέας Δημοκρατίας από την κρίσιμη θέση του συντονιστή της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέα Δημοκρατία. Αν και εν συνεχεία δεν κατέλαβε κυβερνητική θέση, ωστόσο είδε τι δουλειέ του να απογειώνονται, καθώς η ΚΕΙΑΝΕΡ βρέθηκε να λαμβάνει πλήθος απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών από το δημόσιο. Συμβολή σε αυτό είχε και ο μέτοχος μειοψηφίας τη ΚΕΙΑΝΕΡ και συνεργάτης του Κουτούπι, ο εσωτερικός ελεγκτής Άκης Ροδάκος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος αρχικά τις νοορυμίες του συνεταίρου του, φέρεται να ανέπτυξε ένα δίκτυο στενών επαφών με στελέχη του κυβερνώντος κόμματο. Θεωρείται πως οι γνωριμίες αυτές οδήγησαν την Κέι Ανέρα αλλά και τον ίδιο τον κύριο Ροδάκο ατομικά να σαρώνει τους διαγωνισμούς για διάφορα έργα. Τον Ιούλιο του 2020, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης κατήγγειλε τις απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία των Κουτούπι Ροδάκου, ενώ τον Νοέμβριο του 2021 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της εταιρείας, μετά από καταγγελία με τον κύριο Κουτούπι να δηλώνει στην ιστοσελίδα ότι το ζήτημα αφορά προσωπικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Όσο για τον Ανδρέα Ροδάκο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι συνέχιζε να παίρνει τις δουλειές που άφηνε η ελεγχόμενη από τις αρχές και η ΑΝΕΡ, τόσο μέσω της ατομικής επιχείρησής του, όσο και μέσω της συζύγου του, η επιχείρηση της οποίας έχει εξασφαλίσει μεμονωμένα από το Δημόσιο Συμβάσεις άνω των 500.000 ευρώ από το 2019. Η εταιρεία Spark, η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2021 ένα μήνα μετά τους ελέγχους της K&Air υπό την πρώην υπάλληλο της K&Air Παρασκευή Καλδίρη, φέρεται ότι έχει εξασφαλίσει 81 συμβάσεις με δημόσιους φορείς εντός του 2022, το ύψο των οποίων ανέρχεται στα 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Στο δημοσίευμα σημειώνεται επίση είναι ενδεικτικό πω μόνο μέσα στο Δεκέμβριο του 2022 η ίκε εξασφάλισε 18 συμβάσει συνολικού ύψους 326.110 ευρώ. Το γεγονό ότι η Διάβγεια κατακλείστηκε από συμβάσει τη ΠΑΡΚ σύμβουλοι επιχειρήσεων μονοπρόσωποι ίκε, τράβηξε την προσοχή μέσων μαζική ενημέρωση που έκαναν σχετικέ αναφορέ.